Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, την Τέταρτη μέσα στην τελευταία τριετία, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργό Οικονομικών, με χρονικό ορίζοντα μάλιστα την 1η Απριλίου. Ο Κωστή Χατζηδάκη αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό, επισημένοντα ότι το ακριβέ ύψο θα καθοριστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί άμεσα από τον Πρωθυπουργό, όμω θα υπερβαίνει σίγουρα τα 800 ευρώ. Νομίζω το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει στις 22 Μαρτίου αν δεν αλλάξει κάτι. Έτσι ώστε να ισχύσει η αύξηση του κατώτου του μισθού η από, το από 1 Απριλίου για να καλυφθούν και οι εργαζόμενοι που είναι στον τουριστικό τομέα. Το πρώτο ψηφίο του κατώτου του μισθού θα ξεκινάει από 8. Στόχο τη κυβέρνηση παραμένει σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομία μέχρι το τέλο τη τετραετία ο κατώτατο μισθό να έχει φτάσει στα 950 ευρώ. Την ίδια ώρα, με αναφορά στι αγροτικέ κινητοποιήσει, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης την εβδομαδιαία τακτική ανασκόπηση που αναρτά στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ο Πρωθυπουργό δηλώνει ότι της στόχο τη κυβέρνηση και του ίδιου προσωπικά είναι να αφουγκραστεί συντεταγμένα τα προβλήματα και τι αγωνίε των αγροτών, αναζητώντα εφικτέ λύσει, καθώ αναμένεται να συναντηθεί με αντιπροσωπεία αγροτών από τα μπλόκα την Τρίτη. Η κυβέρνηση είναι πάντα στη διάθεση κάθε επαγγελματική ομάδα να ακούσει συντεταγμένα. Τα προβλήματα και τι αγωνίε του, αναζητώντα εφικτέ λύσει σε όσα του απασχολούν, έτσι και με του αγρότε. Βεβαίω, με την προπόθεση ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτή... Δεν μπορεί να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών οπουδήποτε στη χώρα. Περιμένουμε κάτι χειροπιασό από τον κύριο Μητσοτάκη για να μεταφέρουμε στα μπλόκα μα. Ε, οι κινητοποίησει κλιμακώνονται. Ε, δεν αποκλείουμε το γεγονό και ίσω κάθοδο στην Αθήνα αγροτών. Είμαστε στη θέση μάχη, τα μπλόκα ενισχύονται, ήρθαν και μελισάδε, ήρθαν και από, από κάποια άλλα μπλόκα. Ε, πάμε δυναμικά. Τα προβλήματα είναι κοινά σε, ό, σε όλους τους αγρότες, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα και η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κατανείμει δίκαια τα ωφέλη που προκύπτουν από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η δίκαιη κατανομή τη οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προπόθεση για τη διατήρηση τη κοινωνική συνοχή. Δεν μπορεί να ενισχύονται περισσότερο ομάδε με όπλο τη δυνατότητά του να διαδηλώνουν ηχηρά ει βάρο άλλων ομάδων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί προτεραιότητα για εμά να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενού τομέα και το αγροτικό εισόδημα. Και γι' αυτό θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε του παράγοντε κόστου τη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.